Μια τραυματική εμπειρία που λίγο έλειψε να επηρεάσει την όρασή του βίωσε ένα κοριτσάκι 2,5 ετών που δέχτηκε επίθεση από σκύλο σε παραθαλάσσια ταβέρνα στην περιοχή του Δήμου Ζαχάρος. Η τετραμελής οικογένεια κατέληξε στο νοσοκομείο του Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών στο παιδί, ενώ λίγο αργότερα κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο αστυνομικό τμήμα Ζαχάρος. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής σε παραλιακή ταβέρνα, όπου μετέβη η οικογένεια από τον πύργο για να γευματίσει. Κάτι που δεν έγινε ποτέ, αφού ο ένας από τους δύο σκύλους ζευγαριού τουριστών που βρίσκονταν στην ταβέρνα επιτέθηκε ευνηδιαστικά και ανέτεια στο 2,5 ετών κοριτσάκι, που μόλις είχε μπει στο κατάστημα, συνοδευόμενο από τη μητέρα του, η οποία το κρατούσε από το χέρι. Ο σκύλος έριξε το παιδί στο έδαφος, κάνοντάς του μια βαθιά πληγή κάτω από το μάτι. Η μητέρα αντέδρασε ακαριαία και τράβηξε το παιδί προλαβαίνοντας τα χειρότερα, αφού κανένα από τα δύο σκυλιά δεν φορούσε φήμωτρο και μόλον ότι είχαν λουριά, αυτά δεν ήταν δεμένα πουθενά.